Αξιότιμο κύριο βουλευτή Κοζάνης, κύριε Αμανατίδη. Αξιότιμη κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Φωλίνα, κύριε Χατζησίση. Τους δημάρχους Βοΐου, τον κύριο Ζευκλή και Νεστορίου Καστοριάς, τον κύριο Κουσλόπουλο. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και τα στελέχη του Πανεπιστημίου, αξιότιμη κύριε καθηγητά Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριε Μάνο Γεώργιε, αξιότιμη κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Στυλιανίδη Ευστράτεια, αξιότιμη κύριε Κατάκαλη Κωνσταντίνε Επίκουρε, καθηγητή Πολυτεχνείου, φίλες και φίλοι Προέδρους της τοπικής κοινότητας Ταξιάρχη και Κοκκινιάς, καλωσορίσατε στα Γρεβενά, καλωσορίσατε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, καλωσορίσατε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Βρισκόμαστε κάτω από την Εγνατία Οδό, στον Αλιάκμονα ποταμό και στο ερυπωμένο γεφύρι του Πασά μεταξύ Κοκκινιάς, Ταξιάρχη, Γρεβενών, Παλαιοκάστρου και Σιάτης της Κοζάνης. Ο Αλιάκμον, η κυριάρχουσα ποτάμια γραμμή σε ολόκληρη τη Μακεδονία, χρησιμεύει ως οδηγός για τον καθορισμό της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, την κοιλάδα του και τους ερηνούς όγκους που το περιβάλλουν. Χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και προσδιορίζει τα όρια των Γρεβενών με αυτά της Θεσσαλίας. Το γεφύρι του Πασά ενώνει όλους εμάς. Κατασκευάστηκε σε αυτό το κομβικό σημείο, διευκολύνοντας την επικοινωνία τόσο μεταξύ Ηπείρου Μακεδονίας και Θεσσαλίας, όσο και προς την Κωνσταντινούπολη και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Άνθρωποι, κοπάδια, εμπορεύματα, καραβάνια, στρατεύματα πέρασαν από την μεσαία καμάρα του μέχρι την ανατίναξή του το 1941 από Άγγλους και Νεοζηλανδούς με σκοπό την ανακοπή της γερμανικής εισβολής προς τον Νότο. Το μεγαλύτερο γεφύρι της Μακεδονίας εισέρχεται σήμερα και πάλι στο χωροχρόνο με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης της ανακατασκευής της πέτρινης γέφυρας του Πασά από την κυρία Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη και τους εκπροσώπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα όχι μόνο των κατοίκων των Γρεβενών, είναι ένα χρόνιο αίτημα όλης Δυτικής Μακεδονίας, των κατοίκων της Κοζάνης. Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτό το έργο θα κερδίσουμε πάρα πολλά και θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Είναι αυτό που περιέγραψε και στην αρχή η κυρία Μενδώνη, ότι θα γίνει ένας κύκλος και όλα τα ωφέλη, πέρα από το ότι το χρωστάμε στους προγόνους μας και στην ιστορία του τόπου μας, όλα τα ωφέλη και κυρίως τη δύσκολη περίοδο που μιλάμε, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι πάρα πολλά μέσα από τον τουρισμό για την περιοχή μας.